Επιστρέψαμε φίλοι μου και πάλι. Load game. Να φορτώσουμε παιχνίδι και να ξεφορτώσουμε λίγη από την οργή του κράτου, γιατί με έχει πρίξει τις άλλες. Πότε θα τελειώσω το παιχνίδι, δεν μπορώ, με κούρασες, με έχεις φάει. Μια στο χαρτ παίζεις, μια εδώ, μια εκεί για να πάρεις τα τρόφι σου. Τσιρίζει, γκαρίζει, δεν τον αντέχω άλλο. Ας τελειώνουμε επομένως, γιατί ας τα να πάνε. Και να πάμε να πάρουμε το τροπέαρκι που μας άφησε πίσω η Θεία Ήρα. Ένα πολύ ωραίο έτσι γενικά κύπελο, έτσι, platinum steel. Ήταν ένα extra platinum για το PlayStation κιόλας. Μάλιστα. Μάλιστα. Pride possession of Hera. Bet the game to use this item. Μάλιστα. Τα ξέρουμε αυτά, όμως δεν πειράζει. Πάμε να πάρουμε εδώ μερικά πραγματάκια να μην αφήσουμε πίσω πριν. Όπα. Αυτή την κοπέλα πρέπει να τη σκοτώνει όλου τε. Το φημοβόρο άνθρωπο πια είσαι. Α. Τι είσαι εσύ, κατευθείαν. Α την εκεί να πεθάνει στην ησυχία την κοπέλα. Τα κάναμε που τα κάναμε όλα μαντάρα. Ωραία. Σε λίγο ήρθε η ώρα για να βαθμίσει, φίλοι μου. Ωραία. Α, στον αέρα παραπτύχα. Λιώσανε. Τα παλικάρια λιώνουν από το φόβο μπροστά μου. Από το φόβο τους μπροστά μου. Οι κοπέλες λιώνουν από άλλα πράγματα μπροστά μου. Οπ. Πιάστο να βρε. Εξαφανίστηκε μες στον κεραυνό, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Τα πήραμε από εδώ, ωραία, φεύγουμε. Κάνω look να σιγουρευτώ, γιατί καμιά φορά θυμάμαι, επειδή το έχω παίξει πολλές φορές στο παιχνίδι, ότι τα έχω πάρει, ενώ δεν τα έχω πάρει στην ουσία. Ωραία, κάτι έκανε αυτό. Εδώ, μπορείς. Ωραία. Μόλις πάρει εκείνο τα κόκκινα άρα που θα κάνουμε αναβαθμίσεις λοιπόν. Μην το ξεχάσω, να το θυμηθώ. Ζωτική σημασία, γιατί θα δείτε σε λίγο τι πλησιάζουμε. Πάρουμε λίγο μπλε ενέργεια, τη χάσαμε. Αν και είναι χάσιμο χρόνο θα έλεγα. Θα χρειαστεί όμως, επομένως. Θα φάω αρκετή τώρα εκεί που θα πάω και... Κόκκινα όρπης για μας και πάμε για αναβαθμίσεις λοιπόν. Πάμε για το Nemesis Whip, το οποίο... Πού είναι Nemesis Whip? Εδώ είμαστε. Ωραία. Αυτό το κανονικό. Έχω άλλα 5 χιλιάρικα. Σκάνω πάλι το Nemesis Whip, θα χρειαστεί, ναι. Καλύτερα, καλύτερα. Το άλλο είναι αρκετά δυναμημένο προς το παρόν. Ας δώσω εδώ τη δύναμή μου. Ωραία. Γιατί... Ουχο! Οπα! Έχει ωραία κολπάκι, γενικά είναι πολύ φοβερό αυτό. Ωραία. Αφού φύγαν και αυτοί από τη μέση, πάμε να δούμε μια πόρτα που μας λέει ότι είναι κλειδωμένη από την άλλη πλευρά. Αχ, αυτές οι πίσω κλειδωμένες πόρτες. Αχ, από το ρες είναι δίπλα ακόμα. Αχ! Και δεν έχω και κλειδί. Λοιπόν. Έχουμε ενέργεια, είμαστε ok. Και φτάσαμε στο σημείο που σας έλεγα ότι πρέπει να δυναμώσω τον Nemesis Whip. Γιατί αυτή είναι φοβερά ενοχλητική. Δεν τους χωνεύω καθόλου. Τόσο πιο γρήγορα τελειώσουμε, τόσο καλύτερα. Γιατί είτε κάνεις άμυνα, είτε δεν κάνεις, δεν παίζει ρόλο. Μεταξύ σε πιάνω από που να είναι έτσι, κανονικά δεν. Και εδώ η κάμερα είναι ηλίθια βασικά. Και πρέπει να πάω στο πιο βάθος αν θέλω να έχω πιθανότητες. Άμα σκοτώσουμε το έναν είμαστε ok, αλλά μέχρι να το κάνεις αυτό, γιατί τα μπλοκ εδώ δεν πιάνουν εύκολα. Okay. Παρόλο που το δυνάμωσα το όπλο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έλα, πιάστο να μπορείς. Ωραία. Αστόχησες εσύ και τώρα η σειρά σου.
Okay, σκασίλα εδώ, τι θέλει κάνει. Βάρε επιτέλους, σε κορυδεύει άγρια. Βασικά είναι οι πιο ικανοί μαχητές, θα έλεγα εγώ, στο παιχνίδι. Από όλους. Οι πιο ικανοί μαχητές από όλους είναι οι σάτυροι. Ναι. Ευτυχώς δεν τους έχεις σε πολλά μέρη, γιατί θα ήταν πολύ πιο ζώρικο το God of War σαν παιχνίδι. Είναι πως θα κάτι φάζει, εντάξει, γενικά. Ωραία, αυτό μου άρεσε. Έκανε πιο διπλά. Η κοπέλα, λοιπόν, έκανε τις μπαμ με το τίλι, μεταφέρθηκε πιο δίπλα για μας. Με το που μας είδε, φαντάζομαι, η κοπέλα ήταν τόσο φοβισμένη. Αν και είναι στην αδράνεια φουκαριάρα. It appears to be a bramble, however, it is lost and alive and cannot be burned. Είναι επειδή είναι βρεγμένο. Τα πάντα το ξύλο δεν παίρνει φωτιά σε φως όταν είναι βρεγμένο. Το γνωρίζουμε λίγο πολύ αυτό, η υγρασία κτλ. Πάμε να ανοίξουμε από εδώ μερικά πραγματάκια ακόμα. Μερικά όμορφα έτσι κόκκινα orbs, γεύση φράουλα και ράση, αν λόγω τι προτιμάτε. Delicious orbs, all hours. Ένα κομμάτι για να μας ματιάξουν, γιατί πριν σαν τρίμα μας ματιάξαν άγρια από ό,τι φαίνεται. Εδώ θα μπορούσε να έχει μυστικό, αλλά δεν έχει τίποτα. Θα μπορούσε. It could happen. Ωραία. Πάλι μας κλείσαν να παίξω, ορίστε. Κανείς δεν μας θέλει εδώ πέρα. Αχ, αυτή η θεία αρκετό κόλπα της. Αχ, κατεργάρα, θεία ήρα. Λοιπόν, από εδώ μπορούμε να κάνουμε τίποτα ακόμα. Ανοίξουμε όμως αυτή την πόρτα που είναι το κλειδί. Λες και δεν μπορούσαμε να κάνουμε από την άλλη μεριά, τέλος πάντων. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε πίσω να πατήσουμε το διακόπτο μεγάλο και το στρογγυλό τον ωραίο που γυαλίζει. Σαν τον... τους φάρους στα αεροδρόμια που αναβοσβήνουνε. Να μας πει ότι κάτι έχει εδώ. Those who possess the stone of Hyperion can see the true path of the gods. Look into the stone to discover the truth. Στην ουσία είναι μια κάμερα πάνω που μόνο αν έχουμε την πέτρα μπορούμε να δούμε το οπτικό trick που παίζει εδώ πέρα, το οπτικό έτσι puzzle που υπάρχει εδώ. Είναι σαν ένα smartphone που συνδέσαμε, ας πούμε, με κάποια κάμερα, ας πούμε, από μακριά και βλέπουμε από εκεί, στο σπίτι μας, π.χ. υπάρχουν τις εφαρμογές, νομίζω. Αλλά η τεχνολογία η παλιά ήταν πιο μαγικευτική, τώρα έχασε αυτή τη μαγεία που είχε, θα έλεγε κανείς, λοιπόν. Και ναι, πάμε από εδώ. Ωραία. Για να πούμε εδώ πάνω και να βρούμε τη θεία αίρα για ακόμη μία φορά. Μάλιστα. Έχει τελειώσει η δύναμη, λέει, και καλά του τέτοιου. Η ενέργεια πρέπει να είναι ο διακόπτης πατημένος 24/7, αλλιώς δεν δουλεύει το πράγμα. Οπ. Τι γίνεται. Μάλιστα. Ναι. Δεν μιλάει, αλλά κουνάει, φαντάσου. Τι καταστροφή φέραμε, Θεέ μου. Τι κακός άνθρωπος, τι στριμμένος. Και οι θεοί βέβαια αυτά έκανε, αλλά... Αμά και εσύ ρε κράτο, δηλαδή... Δεν σκέφτεσαι τον κόσμο. Γυαλίζει σαν γυαλίζει, αλλά δεν είναι τίποτα. Τώρα λοιπόν πρέπει να... Κάνουμε κάποια κολπάκια με αυτή την σκαλίτσα. Είναι λίγο χρονοβόρα, αλλά αξίζει. Είναι το μοναδικό μέρος που έχει κάτι να σου πει στο θέμα του. Έχει ψάξιμο, ας πούμε, γενικά και τέτοια έτσι. Το μόνο μέρος που μπορείς να δεις ότι κάνεις κάτι χαρακτηριστικό από ψάξιμο. Γενικά υπάρχουν κρυφάκια εδώ και εκεί, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το πιο συγκεκριμένα σημαντικό είναι αυτό εδώ πέρα τώρα, το πιο έτσι ωραίο. Αλλά θα πάμε από εδώ τώρα εμείς. Να τη θεία που μας περιμένει εδώ. Αχ, ακόμα δεν καταλάβατε. Μάλλον τα μυαλά σας είναι εθνητά. Χαμπάρι δεν πήρε το δεν είναι εθνητός. Δεν ξέρω αν η δύναμη που του έχει μείνει είναι από το κουτί της Πανδώρας καθαρά. Παίζει και αυτό. Το κουτί της Πανδώρας καθαρά να του δώσει τη δύναμη είναι κάποιο κακό. Γενικά. Πάει τη άρα σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέω αυτό εδώ πέρα. Τι μου έκανες. Μήπως σπάζοντας την διάρα της την αποδυνάμωσα από κάτι, δεν ξέρω. Αν και δεν νομίζω, δεν έχει κάποια δύναμη. Πέρα από τον κήπο της που είναι σαν παγίδα. Είναι μια τεράστια καπάτσα ο κήπος της βασικά. Έπρεπε να μιλήσεις. Δεν μπορούσες, έτσι δεν είναι. Έπρεπε να μιλήσεις.
Αλλά θα την άφηνε, αν δεν μιλούσε, θα την άφηνε και δεν θα ξέρουμε όταν τα χόρτα εδώ για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Ίσως τελικά να παγιδευόμασταν για πάντα εδώ, εκτός και αν βρίσκαμε κάποιον άλλο τρόπο να φύγουμε σαν κράτος που είμαστε. Σαν κράτος παρακράτος. Και τα πάντα μαράθηκαν βασικά. Έτσι ώστε να μπορούμε να βάλουμε φωτιά σε εκείνα τα ξερά, τα κλαδιά τέλος πάντων. Αχ, το ξέρουμε, ναι. Τα πάντα καταστραφήκανε. Δεν έγινε να μας το ξαναδείχνεις. Κάτι που ήδη γνωρίζαμε. Αν και βρέχει πάλι, απορώ πως βοήθησε αυτό στο να τα κάψουμε πιο εύκολα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λεπτομέρειες τώρα. Game logic. Εντάξει, προχωράει αργά όταν τη σηκώνει. Από σεβασμό ή επειδή είχε βαριά προσωπικότητα η θεία άραγε. Γιατί είχε έτσι... έτσι, στιβαρή προσωπικότητα, κακά τα ψέματα. Ήταν κυρία εδώ που τα λέμε. Τι να πεις. Τώρα πρέπει να πάμε πάλι να παίξουμε με τη σκάλιτσα μας από εδώ. Τι έγινε. What just happened. Κάτι έγινε, δεν κατάλαβα. Τι άλλο, τέλος πάντων. Ωραία. Οπ. Για να ανοίξουμε τη διακόπτη. Βασικά, αυτή η διακόπτη είναι μεγάλη με το νερό, είναι η... οι ταΐστερς που λιώνουν με νερά, να το πω, τον ποτιστήρ και τον που λιώνει είναι η όλη φάση. Να τα γεμίσουμε με νεράκι ώστε να περάσουμε στο επόμενο. Ώστε να ανοίξει όλο το μέρος εδώ πέρα γενικά. Ωραία λοιπόν. Αρπάζουμε από εδώ ξανά τη σκέλιτσα και πίσω λοιπόν. Πρέπει να την γυρίσουμε τώρα από την άλλη νομίζω. Οπ, οπ. Και... μαγνητή είχε κουνιέται μόνο, τι στο καλό. Μπορεί. Who knows. Παίζει. Πρέπει να πάμε αυτό το πράγμα εδώ λοιπόν τώρα. Οπ. Έτσι είναι πολύ έτσι surreal η όλη φάση. Έτσι σαν κάτι πίνακες που ξέρουμε έτσι μυστήριους, έτσι μοντέρνους, περίεργους, έτσι δεν ξέρω. Έτσι γενικά το art του παιχνιδιού είναι φοβερό, το έχουμε πει. Ξανά και ξανά, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε. Έλα εδώ, θεία. Έπρεπε να ανοίξω το στόμα σου, τι να σε κάνω. Α, το ξέρεις ότι είναι τρελός ψυχάκιας, αλλά εκεί, το μυαλό σου και μια λίρα. Ωραία, για να ανοίξει από πάνω τώρα ξανά. Αλλά πρέπει να πάρουμε ξανά τη σκάλα και να την βάλουμε πάνω στο διακόπτη, γιατί δεν προλαβαίνεις να πας επάνω. Ω ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Μπορούμε να πιάσουμε από εδώ, ωραία. Όχι από εδώ, ναι, μπράβο. Όχι ότι μας κυνηγάει κανείς, αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Ας το δω και συνεχίζουμε. Οπ. Ωραία. Πάμε από πάνω έτσι για να περάσουμε και να φύγουμε από τη σκάλα. Στην ουσία η όλη φάση να φτιάξει αυτές τις γέφυρες εδώ για να περάσεις. Οπ. Αθλητικό τρέξιμο τύπος. Μπράβο. Έτσι είναι αθληταράς. Αθληταράς και αλληταράς. Ωραία. Και το σπάει λες και είναι γεγότη. Υποτίθεται τα ορυκτά αυτά είναι σκληρά. Ρουμπίνια και πετράδια και τα λοιπά και τα λοιπά. Το σπάει λες και είναι και εγώ δεν ξέρω από τι φτιαγμένο, από γυαλί. Σαν αυτά τα ψεύτικα που υπάρχουν στους πολυέλαιους. Σαν καραμέλα την έτριψε και την διέλυσε εκεί πέρα. Μέντας κιόλας, μια που είναι πράσινη. Τι να πεις. Όπως ο Σούπερμαν φτιάχνει τα πετράδια σφίγγοντας κάρβουνα, αυτός τα διαλάει έτσι για πλάκα. Και τα κάνει διαμάντια κιόλας ο Σούπερμαν. Αυτός εδώ τα καταστρέφει, τα πάντα καταστρέφει, δεν είναι ούτε διαμάντια ούτε τίποτα. Αρπιούλες λοιπόν ξανά. Τα μέρη δεν τα πολυχωνεύω γιατί πέφτεις. Πού σημαδεύεις, κράτο από εδώ. Ωραία. Να πιαστούμε καλά γιατί να είμαστε σίγουροι για αυτό που πάμε να κάνουμε. Γιατί πιστέψτε μου, αν θέλει να πέσει, πέφτει δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ωραία, τελειώσαν και από εδώ. Ας πάρουμε μερικά πραγματάκια που μας μείναν εδώ. Ωραία.
Να ξύνουμε το βολάκι μας. Οπ. Και υγεία. Καλή υγεία για μας. Health upgrade. Ωραία, ό,τι πρέπει. Θα χρειάζεται, θα χρειάζεται. Και ένα κόκκινο μπαουλάκι εδώ πέρα. Εντάξει, αυτή η πύλη είναι πύλη ασφαλείας που πέρα με τους κύβους είναι πιο... Βασικά συμβολίζει ότι πάμε για τους κύβους, για τον λαμπύρινθο με τους κύβους, γιατί η λαμπύρινθο ζει για ένα περίεργο τρόπο για εκείνο το σημείο. Πιο χοντρό και από, τα... από την πύλη με τον Κρόνο είναι. Το πάγος όμως είναι πως οι κύβοι, ας πούμε, δεν περνούν με τίποτα, εκτός κι αν ρίξει ατομική βόμβα. Αλλά με ένα απλό διακόπτη όλα γίνονται, θα έλεγε κανείς. Σκόρπι, ναι, σκόρπι, πολύ ωραία. Οι σκορπιοί δεν ξέρω, δεν μπορεί να παίξει ιδιαίτερα μαζί του, είναι διασκεδαστική, αλλά πάντα ευπρόσδεκτη σαν εχθρή σε παιχνίδι. Μπορώ να πω. Έτσι δεν είναι, σκορπιοί λίγο μου. Τέλος πάντων, φάμε μερικούς έτσι για να τελειώνουμε. Γιατί απλά. Πίστε στη μέση, όχι τίποτα άλλο. Ουπ. Κι άλλο μπαουλάκι. Ένα φτεράκι, ωραία. And it's going better and better. Magic upgrade. Ωραία. Ωραία. Σπάστο. Μπράβο. Πάμε λοιπόν κάτω. Για την πλάκα μας γυρίζουν το μεγάλο κραναζί. Έτσι τάκ που ξες. Λες και είναι ρόδα από χαμστεράκι ένα πράγμα. Επειδή θα έχουν μεγάλες νέες προφόνες, θα χρησιμοποιήσουν και πλάκα αυτά τα μηχανήματα, δεν ήταν τίποτα. Πολύ αξιολογικό. Δεν είναι περίεργο δηλαδή. Θα χρειαστούμε εδώ το κεφάλι του ίδιου πάλι. Χαντόκεν! Ωραία. Γιατί το έκανα αυτό τώρα, δεν το σπάω. Δεν βοηθάει και πολύ πολλές φορές. Στα σκοτεινά σημεία τα πολύ γενικά. Ας δούμε τη θετική πλευρά, τουλάχιστον δεν είναι σαν τις σκοτεινές πίστες του Crash Bandicoot που είναι αρκετά δύσκολες. Εκείνες είναι χειρότερες. Το Crash γενικά είναι πιο challenging παιχνίδι από τον God of War. Κάτω, μπράβο. Μιλάμε, τους κατακάψαμε. Σκορπί λοιπόν πάντα αυτοδεχτής το τέτοιο, πάντα αυτοδεχτής σε παιχνίδια σαν εχθροί. Οπ. Για να δούμε, το αφήσαμε τίποτα. Δεν νομίζω. Πάμε λοιπόν. Οπ. Όπως κρέμονται από το κεφάλι του τέτοιου, του ηλίου, τα... Χριστέ μου. Τι βάνε αυτούς τους άνθρωπους ο κράτος. Οπ, τι λέει εδώ. Notebook entry λοιπόν, ξανά. On the great chain lay the heart of labyrinth hangs in balance between Hades and Olympus. If one side loses its grasp, the power of the labyrinth will rise, lay or fall accordingly, the balance forever shifted. And as always lay man will be caught in the wake, Daedalus lay, μάλιστα. Ο Daedalus λοιπόν ο φίλος μας, ο οποίος εδώ δεν έχουμε ανάγκη από ενδύκα τέλος πάντων, αλλά έχουμε πολλούς εχθρούς κάτω. Δεν θα χρειαστεί να... The Caverns λοιπόν. Βασικά αυτή την ιδέα με τον κύβο θα έλεγε κανείς ότι μήπως την πήραν από την ιδέα από, από την ταινία ο κύβος και το Hypercube όσο το έχετε δει παλιά. Φαντασίας έτσι μυστηρίου, πολύ μυστηριακές ταινίες έτσι περίεργες από αυτές τις να το πούμε ψαγμένες, δεν ξέρω. Είναι έτσι παράξενη ταινία, αλλά ωραία ταινία έτσι. Είναι ένα, παγιδεύουν κάποιος σε ένα κύβο σαν πείραμα και τους κάνουν τα πάντα ας πούμε μέσα, είναι τα πάντα να περνάνε. Next.
Ναι, το ξέρω, αλλά γιατί με ζαλίζεις εμένα με τη μουρμούρα σου, τέλος πάντων. Ωραία. Αν και δεν τους φαίνεται, είναι, θα βγουν πολύ σε λίγο. Να αλλάξουμε πλάκι, ήρθε η ώρα νομίζω, ναι. Και να πάρουμε το κανονικό μας, γιατί αυτοί δεν γουστάρουν αυτό το χτύπημα. Καθόλου. Ούτε έχω γουστάρει αυτά, αλλά... Καταλαβαίνετε, τρίγωνο λοιπόν. Προσοχή με αυτούς, γιατί παρόλο που δεν τους φαίνεται, το επόμενο χτύπημα του δεύτερου είναι απότομο κάπως και πρέπει να εξυπνώσει. Γενικά. Είναι το πρώτο δεύτερο χτύπημα, θέλει προσοχή λίγο, γιατί τα πετάει μπαμ μπαμ και ειδικά αν παίζετε κανένα hard mode, θα δείτε τη διαφορά. Ήρθε και ο άλλος. Δυστυχώς δεν πιάνει το μπλοκ μου εκεί. Και δεν προλαβαίνω να τους χτύπεις, δεν είναι σβέλτη, πολύ σβέλτη για αυτό που είναι. Γιατί δεν πιάνει η μαγιά μου. Γιατί κάνω χακίξ. Να γιατί. Αρέσει που πήγα να το πιάσω, το πιο ωραίο εκεί ήταν. Τέλος πάντων. Χάνεσαι, επειδή βλέπεις τα γραφικά, είναι και αυτό καμιά φορά. Προσπίσαν έτσι ώστε να σε μπερδεύει λίγο. Και θέλω να φάω αυτό ένα γιατί. Παρόλο που δεν τους φαίνεται, όπως είπα, είναι πολύ σβέλτη. Και μου δίνει πιο πολύ επίθεση αυτονών. Όχι τόσο αυτού. Οι επιθέσεις αυτών με τις μπάλες είναι ό,τι χειρότερο. Και θα μας βοηθήσει ο φίλος μας από εδώ λίγο τώρα. Και το ξέρω ότι είμαστε συνάδελφοι, αλλά... Τι να κάνω, έχω μια ενόχληση στο μάτι. Αν μπορεί κάποιος να μου βγάλει αυτή την τζίπλα, θα του δίνουμε ευγνώμων. Θα λέει τώρα. Ωραία. Είναι πολύ άσχημα που πεθαίνουν αυτοί. Ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα για λίγο Rage of the Gods, νομίζω. Αφού φάμε αυτό να... Όχι. Να φάμε πρώτα αυτόν έτσι, αφού είχαμε την ευκαιρία. Και μετά, μετά. Όχι και είναι τόσο καλύτερο, γιατί το Rage of the Gods δεν διαρκεί για πάντα. Τώρα όμως θα διαρκέσει. Καλά. Είναι η κατάλληλη διάρκεια που χρειάζομαι για να... Γιατί σταμάτησα. Δεν το σταμάτησα, ας κατώ σπάω. Δεν βαριέσαι. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Στα παιχνίδια πολλά παράξενα και συμβαίνουν επομένως. Τετράγωνο, ωραία. Έχουν το πιο περίπλοκο pattern νομίζω πάνω στο θέμα του πώς θα τους σκοτώσεις. Τα πιο πολλά κουμπιά θέλουν. Γιατί με ταλαιπωρείς, δε, μου λες. Ωραία. Αυτό το πρώτο χτύπημα πονάει πάρα πολύ εκεί, ανάμεσα στα χαμνά. Το ξέρω, αλλά παιδιά ήσταν υπόφοροι. Βέβαια οι Σάτυρ είναι χειρότεροι, κακά τα ψέματα. Αυτοί τουλάχιστον έχουν πιο καλά ανοίγματα να τους χτυπήσεις. Εντάξει, εντάξει, ξέρω, ξέρω. Συγγνώμη. Τι φταίω όμως και με ζαλίες, τι κακό σε έχω κάνει. Βασικά το έχω κάνει κακό. Σκότσα το γιο, επομένως. Ό,τι και να λέμε τώρα. Ωραία. Πάμε για ακόμα κάνα upgrade έτσι. Να βαθμίσουμε τι. Να βαθμίσουμε αυτό ή να βαθμίσουμε τα σεστουσάκια μας. Τα οποία είναι πολύ δυνατά. Πάμε για τα σεστουσάκια πρώτα και βλέπουμε. Στην πορεία. Οπ. Ωραία, μια χαρά. Τώρα από 8.000 και πάνω, επομένως... Α, μπορούμε να κάνουμε του Άδη, τις αλυσίδες του Άδη. Ωραία. Τα νύχια του Άδη βασικά. Τα νυχάκια του, οκ. Okay. Ωραία. Τι έχουμε εδώ, άλλο ένα σημείωμα. Zeus hovers endlessly over my shoulder, even when gone, his presence is felt. Τόσο δυνατός είναι. It seems that the heart of the labyrinth will be both a lock and a key. The judges of Hades, the final latch. But I promise that
If I do not get my son, all that will unlock will be destruction and chaos, Daedalus λέει. Μάλιστα. Δηλαδή στην ουσία μας λέει θα κάνει σαμποτάζ στο Δία. Άμα, έτσι και το μάθει. Δεν τον βλέπω καθόλου καλά. Save point λοιπόν. Εδώ έχουμε ακόμα όμως χρόνο, επομένως πάμε για να συνεχίσουμε να δείξουμε τις πύλες εδώ πέρα του τρόμου και της καταδίκης. Πω πω, καλά και κακό. Τι είναι αυτά όλα. Α, εντάξει, εδώ έχει φως, δεν χρειάζεται. Ωραίο μέρος του. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τζακούζι που έχω δει. Θεή. Πιάστο, ωραία. Και άλλο χαρτί. Notebook entry. Further experiments with hydraulics have failed. These workings are too massive for any traditional machinations. I hope that my trip to Hades to investigate the workings of the judges might reveal a new source of energy. Μάλιστα. I have heard rumors of a fire more pure than any mortal source. With every failure, I feel my son slip further away. Daedalus, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Πάρε το Nemesis Wolf, που είναι τα αγαπημένα μας τώρα προς το παρόν. Οπ. Όσο πάνε τα μπόλου θα είναι άκριστα, γιατί δεν θα δίνουν τίποτα άλλο εκτός από αυτό εδώ πέρα. Εκεί κάπου το καταράκτη έχει τίποτα, δεν νομίζω, όχι. Όχι, όχι, δεν φαντάζομαι. Τίποτα απολύτως. Ωραία. Πάμε για κολύμπη λοιπόν. Βασικά από κάτω έχει τίποτα, νομίζω το νερό τώρα, δεν νομίζω. Εντάξει, α, μπορώ να πάω εδώ πέρα. Ωραία. Νομίζω ότι δεν μπορούσα, αλλά δεν μπορώ να ανέβω το μέρος ακόμα. Μάλιστα. Είναι από... θα χρειαστούμε το βορέας Ice Storm. Θα το πάρουμε εν ολίγης. Για να δω, έχει τίποτα από κάτω. Να δω έτσι από περιέργεια, μήπως τίποτα έτσι μας αποκάλυψε κανένα μυστικό το οποίο μπορεί να ξεχάσαμε. Δεν νομίζω. Όχι, τίποτα. Οπ, πάνω. Οπ. Με προσοχή μου φάνηκαν μια γλιτσιά, ποτέ δεν ξέρεις. Έβλεπα τσάλι σε ένα βιντεάκι, το Crash Bandicoot έχει πολλές γλιτσιές το καινούριο. Γενικά έτσι φοβερά γλίτς, έτσι άμα τις συγχρονίσεις σωστά βγαίνουν κάποια περίεργα γλίτς και μπορεί να κρασάρει και το παιχνίδι και φάση. Τίποτα δεν είναι τέλειο στον κόσμο τελικά. Ούτε καν τα PlayStation μας. Αυτό με τους σκορπίλδες. Δεν έχουμε τίποτα. Πήγε ρε. Κοίτα που έζησε. Αυτοί οι σκορπίλδες σέβονται τίποτα τη σημερινή ημέρα. Οπα. Τρόμαξε και εγώ, τι έγινε. Εδώ τώρα προσοχή, γιατί επίτηδες το κάνω σκοτεινό, ξέρετε τους λόγους. Το μοναδικό μέρος που μπορείς να πέσεις συνάντητε. Ευτυχώς δεν βάζει πολλούς εχθρούς, ευτυχώς. Χρειαζόμαστε μπλε. Όχι, όχι, μπλε, μπλε. Blue Mojo, ευχαριστώ. Ωραία. I have lost the Boreas Ice Storm. It was to be your gift. My son would have been master of the labyrinth. The search continues day and night, but the scorpions grow thicker every day. I fear the worst. Αυτοί οι σκορπιοί, μάλιστα. Αχ, αυτοί οι σκορπιοί. Πηδάμε απέναντι, νομίζω τώρα, έτσι, ναι. Ναι. Αχ, αυτοί οι σκορπιοί. Μήπως χάσαμε κάποιο μυστικό, δεν θυμάμαι. Εδώ έχουμε κάποιους αντιπάλους τώρα. Οι οποίοι... ό,τι πρέπει είναι για αυτές τις κύριες εδώ πέρα. Γιατί θα τις κάνει με τη μία πέτρα και στην ουσία θα τις καταστρέψει. Αν είναι δυνατόν. Σκοτώσαμε τις χειρότερες και πάμε να χάσουμε στις ευκολότερες. Οκ, εδώ τώρα. Εδώ πέρα. Και όλοι φάσουν το φως. Όπα.
Γιατί έχει κάποια μυστικά να πάρουμε, τα οποία τα βάλαν σε ηλίθιο μέρος, έτσι να μας πάσουν τα νεύρα. Όχι τίποτα, αλλά επειδή ξέρετε τι γίνεται με αυτό, μου τη δίνει το πέσιμο και να σκοτώνει. Είναι χαζομάρα. Red Orbs. Not bad at all. Αρκετά κόκκινο orbs. Και πάντα να ευθυγραμμίζεστε εδώ γιατί... γιατί άστα να πάνε. Οπα. Γιατί άστα να πάνε, παιδιά. Ωραία. Έλα. Πάμε για το επόμενο μέρος. We still have time. Να παίξουμε ένα σκορπιό και όχι μόνο. Οπα. Αλλά και πάλι όπλο. Τέλος πάντων. Όχι εδώ. Μάλιστα. Απέναντι. Οπ. Ζεστά τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ ζεστά. Χου, χω, η μουσική πάει. Επικά εδώ πέρα έτσι δυνατά. Θα χρειαστούμε μπλε ενέργεια. Ωραία. Δεν χάσαμε ιδιαίτερη ενέργεια, επομένως. Οπ. Οπ, ωραία. Σκορπιοί και άλλοι σκορπιοί. Μπόλικοι σκορπιοί, γιατί άραγε όμως. I wonder. Οπ, οπ, οπ. Να γιατί. Να γιατί. Είναι ένας πεινασμένος μεγαλύτερος. Ο οποίος είναι μόνος, να φανταστώ. Και πρέπει θα χρειαστούμε τώρα τα σεστουσάκια. Ναι, τα σεστους, γιατί αυτά για να σπάσουν χρειάζονται τα σεστους. Είναι αυτός ο ειδικός κρύσταλλος που ξέρετε όλοι λίγο πολύ. Ο οποίος δεν σπάει αλλιώς. Είναι κατασκευασμένος ειδικά για αυτό το σκοπό. Ο σκορπιός να μας βαλίζει τον έρωτα. Κάντε πάλι. Καλά που δεν σπρώει ενέργεια του δηλαδή, γιατί στο χάρτη μου, ό,τι ειδικά αν παίξετε, αφήνετε το να σας κάνει αυτή την επίθεση είναι καλύτερα από το να σας σπρώει ενέργεια κανονική. Εδώ είναι το πιο σπαστικό σημείο, το οποίο σου κοπανιάται την ώρα και σπρώει πολύ ενέργεια. Το jump είναι δύσκολο εδώ τώρα, γιατί το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Αλλά για κάποιο λόγο μου άνοιξε πάλι το όπλο. Σπαστικό είναι αυτό, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Αν είναι κάποιο νέο κόλπο που βάλανε για να το καλάει απλά. Δεν θέλω να παίξω κόμπο τέτοια εδώ πέρα γενικά. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν χρειάζεται να... Έλα ξανά. Θα χρησιμοποιήσω πολύ μαγική ενέργεια εδώ πέρα. Και δεν είναι εύκολο να πετύχει βασικά τα πόδια του. Όλη η φάση, όλη η γυναικεία με το σκορπιό είναι ότι δεν μπορεί να πετύχει τα πόδια του εύκολα. Όχι, δεν νομίζω να πέφτουμε, όχι δεν μπορείς να πέσεις νομίζω. Και τον ζαλίζουμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε, μπορεί να σπάσουμε τρία ποδιά για να τον ζαλίσει μια φορά. Και είναι λίγο σπαστικό. Έχει εδώ σκορπιούλιδες. Θα μας δώσει λίγο υγεία τους να τους πιάσω κανονικά. Είναι βασικά μαγική ενέργεια να τους σκοτώνεις έτσι, αλλά δεν έχεις το χρόνο να το κάνεις και έτσι. Για να κάνεις τα κολπάκια σου, τέλος πάντων τα γνωστά. Και να το παίξω εδώ διάτρος. Εν τω μεταξύ, ακόμα και που φεύγεις χτυπάει ουρά του, έτσι. Λογικό βέβαια. Σε άλλα παιχνίδια μπορεί να μην συνέβαινε, αλλά δεν συμβαίνει. Α,
Αν νομίζει ότι η κακιά σου αναπνοή θα με σκοτώσει, γελάστηκες. Έχω δει και πιο βρωμιάρικες αναπνοές. Να είναι καλά ο χρόνος. Δεν είναι πολύ και για εντάξει, δεν είναι. Αλλά με εκνευρίζει που βγάζει τα σέρ του χωρίς λόγο και δεν ξέρω γιατί. Έλα, μπορείς, ωραία. Για να μας χτυπήσει ουρά του. Με χτυπάει το μεταξύ. Αν είναι δυνατόν. Έλα, σκορπιούλιδες. Δεν έχουμε άλλη ενέργεια βέβαια τώρα. Δεν είναι εύκολο όπως είπα να χτυπήσει τα πόδια, γιατί είναι πολύ εκνευριστικό. Δεν έχουμε άλλη ενέργεια τώρα. Α, έτσι το πρόβλημα να σπάσουμε το πόδι του. Που και σε αυτή την περίπτωση και αυτό καλό είναι. Δώσε μια μαγική ενέργεια, μπορείς. Έχεις λίγο υγεία βασικά. Όχι, μας, κυρίως η υγεία μας δίνει. Υγεία. Τι λέω, μωρέ. Κυρίως η υγεία μας δίνει. Νομίζω με το... Μπορείς να το κάνεις ζημιά, δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να το κάνεις ζημιά, τέλος πάντων. Νομίζω το κάνεις, ναι, νομίζω. Έχω την εντύπωση. Έμεινε λίγη. Γιατί αλλάζεις το απλά, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό, αλήθεια θέ μου. Γιατί σταματάει η έκθεση, δεν ξέρω. Ωραία, κονσυναζαρίσαμε, πάμε από εδώ, όπα. Εντάξει, αν είναι δυνατόν το παιχνίδι, κοιτάει πώς θα σε κάνει να... με τον πιο φθηνό τρόπο να σε παγώσει για να μην μπορείς να... πιάσου το να μπορείς, ωραία. Και τώρα έχουμε κλασικά πάλι... τα κλασικά κόλπα του κράτου γενικά. Και πρέπει να περάσουμε... για να μας την κοπανίσει, αλλά... αν είναι δυνατόν... έλα, μπορείς... το σκότσαμε για την ουρά. Υπήρχε ένας μύθος, αλλά ο διάβασα ήταν, νομίζω ότι δεν ισχύει, ότι ο σκορπιός λέει, άμα το παγιδεύσεις, λέει... τέλος πάντων... σε κάποιο μέρος με και τον τυραννίσεις, δεν τον αφήσεις να φύγει, γενικά τον κάνεις, τον παιδέψεις και αυτά, αυτοκτονεί με την ίδια την ουρά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, είναι λέει πολύ εγωιστές λέει, βασικά το ζώδιο είναι εγωιστικό. Αυτό ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα, Μποραίας Άιστορμ λοιπόν, στην ουρά του Σκορπιού ήταν αυτή η όλη φάση. Θα μπορούσα να και όπλο αυτό, αλλά... πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τα μαγκαϊβερικά μας πάλι. Έτσι λίγο τελειώνει και το βιντεάκι μας, αφού νικήσαμε ακόμα ένα τέρας. Οπ. Από εκεί έχει ένα πραγματάκι να πάρουμε. Πρώτο φύγουμε θα το πάρουμε, νομίζω... έχει ένα πράγμα εδώ. Ένα μπαουλάκι. Και όρμπς να είναι, δεν μας χαλάει καθόλου. Εντάξει, όπως είπα, θα τα δίνει σε αυθονία σε λίγο. Δηλαδή, απλά θα έχουμε πολλά όρμπς.
κουνιούνται λοιπόν, είναι όπως λένε οι ξένοι, we set things in motion, κυριολεκτικά. Αρχίζουμε την κουνιαμπέλα λοιπόν ξανά. Όπως πάντα. Οπ. Οπ. Και ξανά οπ. Ας αλλάξουμε τα οπλάκια μας λίγο. Έχει τίποτα να δούμε εδώ πέρα, να ψάξουμε εδώ γενικά για πράγματα. Κάνα μπαουλάκι μας ξεφύγει. Γιατί μετά από κάποιο cutscene ή κάτι, παίζει να το χάσουμε, αλλά έτσι για το γαμό του. Α, έχουμε τις κυρίες από εδώ, ναι. Πάμε. Πάω σε αυτήν την περιπτώση. Βασικά τέλος πάντων. Αλλά δεν πειράζει, ό,τι και να είναι, ψεύτους. Καλό είναι. Οπ, μπουμ. Οπα. Ναι, γιατί άμα πετρώσουν στον αέρα, στην ουσία γίνομαι στο τρίψαλα. Πάει αυτός. Κιόλας. Σουσούν. Οπ. Σπάστε σας πίθος να τελειώνουμε, γιατί είναι εκνευριστική. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Αλήθεια, είναι αφάνταστα εκνευριστική. Όταν έχουν την ασπίδα, είναι αφάνταστα εκνευριστική. Χειρότερη από οποιοδήποτε άλλο χρόνο μπορείς να φανταστείς εδώ πέρα. Το θράσος είναι ανελέητο δηλαδή μετά από... Αλλάζουμε ξανά γιατί... Αχ, τα νεύρα μου. Μέχρι να ευσταθούν με τυρανάτε. Αχ. Να περάσουμε τώρα... από εδώ. Να κάνουμε το save μας. Έχει τίποτα εδώ? Νομίζω δεν έχει. Δεν κάνω καμία βλακεία. Και πέσουμε, έχει τίποτα άλλο. Έτσι για το γαμό του. Μπα. Μπα. Στο κάτω κάτω εκεί έχει να δούμε. Νομίζω ότι από εδώ τα πήραμε όλα, αλλά ναι. Θα μπεις, έπαιξε πριν λίγο καιρό το παιχνίδι και δεν θυμάσαι. Τέλος πάντων. Save. Ωραία. Πάει και αυτό. Φίλοι μου, ακόμα ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ που καθίσατε και το είδατε. Πάμε για το ένατο μέρος μετά. Υπομονή. Δεν θα αργήσω πολύ να το ανεβάσω. Θέλω να τελειώσω τώρα λίγο γρήγορα. Θα κάνω μπάμπα να τελειώνω σιγά σιγά ένα-ένα. Over and out από ακόμα ένα βίντεο. Κάντε like, subscribe αν θέλετε και την καμπανίτσα. Και θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε, γεια σας και χαρά σας.